τη μνήμη του ήρωα της ΕΟΚΑ 1955-1959 Κυριάκου Μάτση τίμησαν σήμερα σε εκδήλωση στο Υπουργείο Γεωργίας, Γεωπόνη, Λειτουργή του Υπουργείου Γεωργίας και μαθητές. 54 χρόνια πέρασαν από την ηρωική θυσία του. Αναπαράσταση δραματοποιημένη σκηνή από τη σύλληψη και ανάκριση του Κυριάκου Μάτση έκαναν μαθητές του πρώτου κύκλου του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δομετίου. Μήπως ένωσε ΕΟΚΑ! Το ξέρεις ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό? Ναι, το ξέρω. Τότε γιατί βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου? Ο Κυριάκος Μάτσης είναι φάρος για τον ελληνισμό της Κύπρου, ανέφερε ο Υπουργός Γεωργίας Σοφοκλής Αλετράρης. Ενώ για τον αδαμάντινο χαρακτήρα του ήρωα μίλησε ο πρόεδρος του Κλαδικού Συμβουλίου του Τμήματος Γεωργίας, Κλεάν Θησικάς. Παίρνουμε παράδειγμα από τον ορισμό και τη θυσία του, καθώς και την προσωπικότητά του με όλες εκείνες τις αρετές και τις αξίες. Να διδάξει τις νέες γενιές της Κύπρου πώς πολεμούν και πεθαίνουν για τα διόδια που πιστεύουν. Παρών στην εκδήλωση μνήμης και τιμής και ο αδελφός του ήρωα, Γιαννάκης Μάτσης. Ο Χάρτινγκ ήθελε να το συναντήσει. Δυστυχώς δεν μπορούσε να το συναντήσει αμέσως τότε, διότι το στόμα του δεν έκλειε από τα ηλεκτροσόκ και αργότερα όταν τον είδε, συζήτησε μαζί του το Κυπριακό. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με κατάθεση στεφάνων, ενώ εψάλλει ο εθνικός ύμνος. Το μεσημέρι τελέστηκε στα φυλακισμένα μνήματα Τρισάγιο με πρωτοβουλία του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ Επαρχίας και Ερήνιας και του Σωματείου Κυριάκος Μάτσης Δικό μου. Αιωνία σας η μνήμη αξιωμακάριστη. Μετά από σύντομη ομιλία του Προέδρου του Συνδέσμου Κυριάκος Μάτσης Δικό μου, Λάμπρου Λάμπρου, έγινε κατάθεση στεφάνων και εψάλλει ο εθνικός ύμνος. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα γερά.